Πολεοδομία. Καταρχήν, για τη μικρή άδεια μικρή κλίμακα, ο κάθε μηχανικό που υπογράφει μια μικρή κλίμακα έχει και την ευθύνη. Έτσι. Μέχρι και τη σφραγίδα του μπορεί να χάσει. Αν λοιπόν οι μηχανικοί παίζουν με τη δουλειά του, με τι σφραγίδε του και με οτιδήποτε άλλο, είναι άξιο τη τύχη του. Ό,τι παίζει στην υπηρεσία, είτε από καταγγελία, είτε άλλα περιγράφει μικρή κλίμακα και άλλα έχουν γίνει, ο καθένα θα αναλάβει τι ευθύνε του. Για τι κατεδαφίσει. Ενημέρωσε ο συνάδελφος, πραγματικά υπήρχε μια προηγούμενη επιτροπή από ό,τι με έχω ενημερωθεί εγώ, αλλά από τα 6 άτομα που ήταν Προκοπίου, κυρία Ρέπα, ο Σάντος ο Βασίλης, η Βλάκο, ο Φραγκούλης, ο κύριος Γράψας, έχουν μείνει 2, αυτό πρέπει να αλλάξει. Έχουμε κάνει οχλήσεις προς την αποκεντρωμένη και περιμένουμε τη σύσταση της επόμενης επιτροπής. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όταν έγινε ο σεισμός, Παρασκευή, την Πέμπτη νομίζω, με το διευθύντη της πολεοδομίας επισκέφθηκα την Εξάνθεια από ένα ετοιμόρροπο που είχε, η σκεπή είχε γύρει μέσα. Συναντηθήκαμε τον πρόεδρο, βάλαμε κορδέλες και όλα αυτά. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Άδειες. Μεγάλο το πρόβλημα. Τι υπαλλήλους έχει η πολεοδομία? 4. 4. Με καθήκοντα παράλληλα. Άδειες αυθαίρετα τα πάντα. Πόσοι βγάζουν οικοδομικές άδειες? Οι 2. Λοιπόν, ο κύριος Λίγδας είπε 50 το σύστημα. Εγώ, σημαντικά στοιχεία είναι υπόλοιπα κοντά στις 340 άδειες. Είναι ένα νούμερο θεόρατο. Αν υπολογίσουμε ως το μήνα μπορεί να βγουν μάξιμου 30 άδειες με υπερβολές, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο. Θέλει ενίσχυση το τμήμα αυτό, οπωσδήποτε. Εγώ έχω συναντηθεί όλα και με το τεχνικό επιμελητήριο. Ευτύχη, δεν ακούγεσαι. Ορίστε, ακούγομαι τώρα. Τώρα ακούγεσαι, ναι. Θα δώσουμε προτεραιότητα στις άδειες. Διακυδεύονται πολλά χρήματα. Είναι τα ΕΣΠΑ, τα προγράμματα που τρέχουν. Οι άνθρωποι περιμένουν. Αλλά αν δεν ενισχυθεί το τμήμα και ειδικά των αδειών να προχωρήσουμε, είναι το νούμερο πάρα πολύ μεγάλο και συνέχεια στο σύστημα μπαίνουν και άλλες άδειες. Στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εκκρεμούν 70 άδειες και έχουμε και ένα όγκο αυθαιρέτων που ξεπερνά τα 2.000. Αυτό το πράγμα είναι παραλογισμός. Σε μια λευκάδα των 20.000 κατοίκων να έχουμε καταγγελίες πάνω από 2.000 για τα αυθαίρετα. Αυτά βέβαια τα 2.000 αυθαίρετα έρχονται και από το παρελθόν. Και ο συνάδελφος, ο Σπύρος Ολίγδας, ο φίλος Σπύρο, έπρεπε να έχει ενημερώσει για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν γίνηκανε 2.000 καταγγελίες επί εποχή των 2 χρόνων. Για να θυμίσω λοιπόν και στους συναδέλφους τους παλιούς, υπήρχε μια υποστελέχωση στην πολεοδομία όταν μετακινήθηκε ο κύριος Σίδερης και ο κύριος Μουρούτογλου από τα αυθαίρετα και πήγανε στην ίδρυυση και ήρθε μόνο ο κύριος Φραγκούλης, που δεν ήταν το σχετικό του κομμάτι τα αυθαίρετα. Παραλάβαμε σαν μια δημοτική αρχή, μπορεί να σας το πει ο κύριος Λίγδας και να πει και το νούμερο παρέλαβε για τον αυθαιρέτων. Αυτή τη στιγμή εγώ παραλαμβάνω πάνω από 2.000 αυθαίρετα. Οι εισαγγελικές παραγγελίες είναι καθημερινές και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Δεν ξέρω πραγματικά πού θα καταλήξουμε. Η προσπάθεια γίνεται, έχω πάρει και με το Διευθύν κάποιες αποφάσεις αλλαγών που θα γίνουν στην πολεοδομία σε θέματα συντονισμού, προγραμματισμού, προτεραιότητες. Ωράριο λειτουργίας της πολεοδομίας για το κοινό, ωράριο για τους μηχανικούς πρέπει να μπει. Θα αλλάξουμε κάτι εμείς ό,τι μπορούμε στο οργανωτικό κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν ενισχυθεί η πολεοδομία με κανένα μηχανικό, περιμένουμε μία από την κινητικότητα να έρθει. Μέχρι όμως να αρχίσει την αποδόση, θα περάσουν 4-5 μήνες να μάθει η γυναίκα να κάνει τις άδειες. Εμείς πάντως έχουμε πάρει την απόφασή μας. Προτεραιότητα θα δοθούν στις οικοδομικές άδειες, γιατί τρέχουν τα προγράμματα.